με τα χειροκροτήματα. Ο κύριος Χρυσόγελος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων εθνικών κοινοβουλίων. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να συμμετάσχουν και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών για αυτή τη συζήτηση συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Βέβαια, όταν μιλάμε για συντονισμό οικονομικών πολιτικών και δημοσιονομική εξυγίανση, πρέπει αυτές οι πολιτικές να είναι συμβατές με τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με τους στόχους Ευρώπη 2020 και κοινωνικής συνοχής. Δεν μπορεί η δημοσιονομική εξυγίανση να καταστρέφει την κοινωνική συνοχή, να διαλύει την οικονομία και να αυξάνει σε αυτόν τον εκρηκτικό βαθμό την ανεργία. Είπε ο Επίτροπος Απασχόλησης ότι η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να προστατεύει το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Πολύ σωστό. Όμως αυτό δεν είναι μέσα στις στρατηγικές δημοσιονομικής προσαρμογής σήμερα σε χώρες όπως η Ελλάδα. Αντίθετα, καταστρέφεται το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Είπε ο Επίτροπος, κύριος Όλι Ρέν, ότι βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό δεν έγινε όμως με βάση την καινοτομία, την αναδιοργάνωση της εργασίας, την αποτελεσματική οργάνωση της διοίκησης, αλλά έγινε με υπερβολική περικοπή των μισθών. Άρα δεν είναι βιώσιμα μακροχρόνια. Ποιοι είναι οι τομείς καινοτομίας? Οι τομείς καινοτομίας είναι η πράσινη οικονομία, η τεχνολογία, η πληροφορική. Όμως αυτά δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική που να συνδυάζεται με τους στόχους Ευρώπη 2020 όταν μιλάμε για δημοσιονομική εξυγίανση. Είναι αποτυχημένη αυτή η στρατηγική που εφαρμόζεται και θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία να προσαρμόζεται η στρατηγική στις πραγματικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί πολλές φορές ότι έγιναν λάθος εκτιμήσεις για το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι τα μέτρα λιτότητας και περικοπής να αυξάνουν το χρέος. Στην πραγματικότητα, εάν υπήρχε σταθερότητα της οικονομίας στο επίπεδο του 2011, θα μειώνονταν το χρέος κατά 20%. Ενώ σήμερα η πολιτική που εφαρμόζεται αυξάνει το χρέος σε εκρηκτική διάσταση. Και βέβαια, τα θέματα της απασχόλησης. Δεν μπορεί η κοινωνία να βλέπει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές εστιάζουν μόνο σε περιοριστικά μέτρα και δεν επιλύουν τα άλλα προβλήματα όπως είναι η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή. Θέλουμε λοιπόν και δημοκρατικό έλεγχο αυτών των πολιτικών που σήμερα εφαρμόζονται και ισορροπημένες πολιτικές για την απασχόληση, την αναζωογόνηση της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή.